Γεια σας, γεια σας, τι μου κάνετε, ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά, εγώ είμαι πολύ καλά. Η αλήθεια είναι πως σας χρωστάω ένα βίντεο από την προηγούμενη Κυριακή, γιατί, μαντέψτε, το τράβηξα πρωταπριά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το ίδιο μου το μικρόφωνο με κορόιδεψε. Εγώ τράβηξα ένα ολόκληρο τέλειο βίντεο, πραγματικά, και το μακιγιάζ ήταν τέλειο. Και δυστυχώς με... Ο σκύλος μου γαβγίζει. Και δυστυχώς με κορόιδεψε που λέτε. Οπότε βίντεο γιοκοτσόκο την προηγούμενη Κυριακή. Όμως σήμερα κάτσα και σας έκανα και τέτοιο μαλλί. Εντάξει, είναι πολύ ίσα, αλλά προσπάθησα. Ωραία. Και ήρθα με ανοιξιάτικο full μακιγιάζ που θα σε ξετρελάνει. Πάμε να κάνουμε τη βάση. Λοιπόν, ξεκινάει αυτό το βίντεο με εδώ κρεμούλα, σαν σέρουμ, σαν... δεν υπάρχει, σαν ενυδατικό gel, πώς να το πω, με πέρλες χρυσού μέσα, δέστε, τις βλέπεις τις περλίτσες, κάνε focus, μην κάνεις εμένα, κάνε εδώ. Εδώ κάνω το focus. Από Κίκο Μιλάνο. Το συγκεκριμένο βέβαια είναι από την Holiday Edition. Το βρήκα στη Ρώμη και δεν μπορούσα να μην δεν το πάρω γιατί έχω ακούσει τα καλύτερα για το συγκεκριμένο. Έχει αλουρονικό μέσα. Δεν ξέρω αν θα το βρείτε και το πήρα μόλις 8 ευρώ γιατί ήταν σε έκπτωση από το Holiday Edition. Λοιπόν, θα το περάσω σε όλο μου το πρόσωπο για να το υδατώσω. Όπως βλέπετε, τα σπυράκια δεν βοηθάνε πολύ. Αχ, τι ωραίο δροσιστικό, πραγματικά. Και μετά αφήνει μια κολλώδη έτσι πολύ ωραία υφή και μου αρέσει αυτό. Μια πέρλα κάτι στη μύτη μου, καλέ. Βάζουμε φυσικά και στο λαιμό και κατευθείαν βλέπετε τι ωραίο που έχει γίνει το δέρμα. Ας εξαιρέσουμε τα σπυράκια. Και μία εδώ, περλίτσα. Λοιπόν, θα συνεχίσω με τη βάση. Α, τι λέω, φρύδια πρώτα. Πού πας χωρίς φρύδια? Θα κάνω τα φρύδια μου με το Gloat To Be. Πώς λέγεται, To Be. Α, καλά το λέω. Got To Be τη Schwarzkopf. Λοιπόν, στην ουσία τι κάνω τώρα εδώ. Σας το έχω ξαναδείξει. Με αυτό έκανα για τα μαλλιά μου. Ξέρετε, είναι μαγικό gel. Λοιπόν, πάω και χτενίζω κατά πάνω και κατά πίσω. Έτσι ώστε να κολλήσουν μετά τα φρύδια μου. Τώρα μην τα βλέπεις έτσι. Λοιπόν, τα κάνω όλα προς μία κατεύθυνση. Όλα πάνω. Μέχρι λίγο αυτό να αρχίσει να στεγνώνει. Μόλις αρχίσει και στεγνώνει θα του δώσω σχήμα. Κάνω το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, και μόλις φτάσει στη μορφή που πρέπει και μπορώ να το σχηματίσω και να μείνει. Εντάξει, με αυτό το βουρτσάκι είχα χτενίσει τη μάσκαρά μου το πρωί, καλά πήγε αυτό και τώρα βγάζει μαυρίλες. Λοιπόν, πάω εδώ και βλέπετε τώρα κολλάει, φαίνεται ότι κολλάει η τσάκα της. Το πιέζω στην ουσία να φτάσει στην κατεύθυνση ακριβώς που θέλω. Δείτε τώρα θα γίνει τέλεια. Δεν είναι τέλειο ήδη. Τελειοποιώ και εδώ λίγο. Πάμε και από αυτή την πλευρά, μόλις στεγνώσει, τέλεια. Αν τα θέλετε λίγο πιο κατεβασμένα, γιατί εγώ τα κάνω έτσι λίγο πολύ υπερβολικά, πάτε και τα κατεβάζετε, δεν υπάρχει πρόβλημα, έτσι δηλαδή, λίγο πιο κάτω, all right. Λοιπόν, τώρα αυτό επειδή είχε αφήσει μια κολλώδη υφή πάνω εδώ, παίρνω ένα μονομάντιλο, το οποίο θα με βοηθήσει στην ουσία να το καθαρίσω και πάω και καθαρίζω. Για να μην μείνει το make-up στην ουσία σαν σβόλους να μην κάνει. Ούτε το κονσίλερ και ό,τι βάλουμε τέλος πάντων. Πένα τα φρύδια, όλη μέρα εκεί θα είναι, μην ανησυχείτε καθόλου πραγματικά. Δεν ξέρω αν τα ξέρετε αυτά της Mario Badescu, πάντως να ξέρετε είναι μοναδικά. Το συγκεκριμένο είναι το Facial Spray with Aloe Herbs and Rose Water. Παιδιά, είναι, μυρίζει εξαιρετικά και κάνει τέλειο στο... τέλειο καλό στο πρόσωπο, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω καλύτερα. Λοιπόν, θα συνεχίσω με αυτό εδώ το make-up από Κίκο Μιλάνο που το πήρα πάλι από την Ρώμη. Είναι το Unexpected Paradise, είναι από τη σειρά την Flower, δεν ξέρω αν το έχουν φέρει ακόμη στην Ελλάδα, από ό,τι είδα όχι βέβαια, ή τελείωσε πάλι. Δεν ξέρω γενικά τι γίνεται και δεν τα έχουν εδώ πέρα και γινόταν χαμός. Και το πήρα με ένα συν ένα προσφορά, θα σας πω με τι άλλο, είχε και το concealer του, το οποίο δεν θα σας το δείξω σήμερα, δεν έχω ενθουσιαστεί βέβαια και πολύ. Με μια ανάσα τα πάω όλα. Λοιπόν, έβαλα λίγο make-up στο πρόσωπό μου. Αυτό στην ουσία έχει 30 SPF, οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο και τώρα για την άνοιξη. Και πάω να το περάσω σε όλο μου το πρόσωπο. Τα μποναριστές κινήσεις. Και στην ουσία λίγο σβήνω προς τα έξω. Γενικά, πάντα κανονικά ξεκινάω από έξω προς τα μέσα και μετά κάνω το αντίθετο, αφού δηλαδή απλωθεί καλά. Πάντα πάω από έξω προς τα μέσα, τη μεγαλύτερη ποσότητα δηλαδή στο κέντρο και μόλις απλωθεί καλά πάω το αντίθετο.
για να γίνει ένα ωραίο blending. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ ωραία κάλυψη. Η απόχρωση αυτή, αν έρθουν κιόλας, αν σας ενδιαφέρει, είναι οι δύο. Είναι ελάχιστα λίγο πιο σκούρη από εμένα, αλλά μου αρέσει αυτό γιατί τώρα την άνοιξη να είμαστε και λίγο μαυρισμένες. Εγώ δεν κάνω solarium και τέτοιο ούτως ή άλλως, είναι λίγο κατά. Οπότε, θα σας κάνω πολύ sexy μακιγιάζ σήμερα. Πολύ ανοιξιάτικο και λίγο τολμηρό θα το έλεγα. Να ξέρετε. Λοιπόν, okay, έχει μπει ομοιόμορφα σε όλο το πρόσωπο. Βλέπετε, δεν κάλυψε τα σπυράκια, εννοείται, δεν είναι τόσο καλυπτικό. Okay. Με ένα βρεγμένο beauty blender πάω και παίρνω την περιττή ποσότητα και κάνω το μακιγιάζ στην ουσία πιο fresh. Ωραία. Τώρα, έρχεται ένα trick του TikTok και θα το δοκιμάσουμε. Γιατί όχι. Είναι του TikTok, αλλά εγώ το είδα στο Instagram. Λοιπόν, θα πάρω ένα σχετικά ανοιχτόχρωμο concealer. Τώρα το συγκεκριμένο είναι το Instant Eraser. Τι έπαθα καλέ. Λοιπόν, και τι κάνει εδώ η τύπισσα. Πάει μπροστά εδώ, πάει από κάτω. Με μεγάλη ποσότητα και όλα. Ναι. Κάνε λίγο, μη με κες, μπράβο. Με κες. Λοιπόν, κατεβαίνει εδώ. Πάει εδώ. Και εδώ. Χαμός. Λέει ότι αυτό τώρα, ας πούμε, σου κάνει έτσι πιο... Α, περιμένετε, να βάλουμε και λίγο εδώ. Τσουκ, 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 στο κέντρο. Λίγο πιο ωραίο το σχηματισμό, χωρίς να βάλεις contouring, ας πούμε, να μην κάνεις. Φάση αυτή δεν έκανε. Σκεφτείτε όμως πόσο σκούρο make-up θέλει για να μην κάνεις καθόλου contouring. Λοιπόν, πάω και το ανεβάζω και λίγο εδώ στη μύτη μου, στα πλαϊνά. Εγώ που φοράω και τα γυαλιά ειδικά, να ξέρετε, μου έχει κάνει full σημάδι το γυαλί εδώ, επειδή το φοράω κάθε μέρα, ανελιπώς. Πολύ σπάνια δηλαδή. Οπα, εδώ είχα μια κρέμα για τα μάτια και κάνεις βόλους τώρα αυτή. Και okay, δεν μας απασχολεί, θα φύγουν αυτοί. Okay, εντάξει. Εγώ δεν βλέπω καμιά διαφορά. Να σας πω την αλήθεια. Εκτός από το ότι αρχίζουν και ξεφανίζονται τα σπυράκια μου. Όλα καλά. Δεν τρελάθηκα με αυτό το trend. Εντάξει, λίγο το δείχνει. Αλλά είναι και έντονα τα δικά μου ζυγωματικά. Και το ανεβάζει κατά πάνω. Στην ουσία να σχηματίσει εδώ. Ναι. Μια ήπια έτσι ανορθωσούλα τη βλέπω. Αλλά εντάξει, τίποτα σπουδαίο νομίζω. Καλύτερα να το βάζω όπως το βάζω. Μια χαρά. Λοιπόν, επειδή το σπυράκι εδώ δεν λέει να εξαφανιστεί, θα πάρω λίγο ποτάρ το 22 νι, το οποίο, ξέρετε, είναι μαγικούλικο, σας το έχω ξαναδείξει, και δεν πρόκειται να φαίνεται τίποτα. Τέλεια. Τώρα, δεν θα κάνω κάτι άλλο προς το παρόν στο πρόσωπό μου, το αφήνω για πιο μετά. Θα πάρω από P. Louise Base, η συγκεκριμένη είναι η μηδένη απόχρωση, και είναι κάτασπρη. Ταραν. Αυτό μας βοηθάει τέλεια σε αυτό που θα κάνουμε σήμερα. Με ένα flat πινέλο, το συγκεκριμένο είναι του Sephora, γράφει 25, τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, είναι πολλών χρόνων πίσω. Λοιπόν, και πάω τα μποναριστά και ανεβάζω σχετικά ψηλά. Εδώ τι έγινε, γιατί δεν μπαίνει, δεν ψήθηκε. Και μέχρι μπροστά, δεν με πολύ απασχολεί. Λοιπόν, κουκλίτσα. Παίρνω εδώ το beauty blender μου και πάω τα μποναριστά να το μιξάρω στην ουσία με ό,τι έχω πάνω και να πάρω την περιττή ποσότητα. Το ίδιο θα κάνω και από την άλλη πλευρά, δείτε πόσο coverage είναι πραγματικά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το πρώτο μαγικό με ένα σχετικά έτσι φαρδί πινελάκι. Θα πάρω το highlighter μου, το οποίο είναι από Natasha Denona, το Super Glow, η απόχρωση 02 Light Medium. Λοιπόν, και θα πάω ακριβώς εδώ πέρα να βάλω τα όρια μου. Μέχρι που θα φτάσω δηλαδή τις σκιές μου, κατευθείαν. Δηλαδή, εδώ θέλω κάτω από το φρύδι, δεν θέλω πιο πολύ. Και το ίδιο εννοείται και από την άλλη. Ωραία. Αφού το κάναμε αυτό, βάλαμε τα όρια μας δηλαδή, δεν θέλω να ανέβω πιο ψηλά. Θα δείτε γιατί μετά θα γίνει τέλειο. Πάμε με Danessa Mirix Color Fix, η απόχρωση Chocolate. Βλέπετε, είναι σαν σοκολάτα ξεκάθαρα. Είναι υγρή σκιά η συγκεκριμένη. Θα σας δείξω ακριβώς τι θα κάνουμε με αυτήν. Θέλει μικρή ποσότητα γιατί στεγνώνει, γίνεται matte full. Στην ουσία θα τη χρησιμοποιήσουμε για το eyeliner μας σήμερα. Λοιπόν, θα πάω και θα σχηματίσω ένα eyeliner. Εδώ. Πινέλο μου δεν θέλει πολύ να βοηθήσει γιατί έχει
ξετσουτσουριαστεί η τρίχα του και δεν βοηθάει. Όσο πιο μακρύ το eyeliner σας, τραβηχτό δηλαδή, τόσο πιο μεγάλο θα φαίνεται το μάτι. Ξέρω, θα μου πείτε δεν πάει σε όλους αυτό. Λοιπόν, αφού το κάνουμε αυτό, πάμε να το κάνουμε και στην άλλη πλευρά πριν στεγνώσει τώρα από το χέρι μου η βαφή. Δεν θέλω να είναι πάρα πολύ ίσιο, δεν με νοιάζει. Ούτως ή άλλως θα πάρω ένα angled brush, το συγκεκριμένο είναι από Nancy. Και θα πάω και θα σβήσω λίγο κατά πάνω όσο αυτό έχει ψιλοστεγνώσει στην ουσία, για να δημιουργήσω έτσι ένα ξάχνισμα. Δεν παίρνω από κάτω, δεν παίρνω την ποσότητα την πιο σκουρόχρωμη στην ουσία. Παίρνω εδώ αυτή την ποσότητα. Δεν θέλω παραπάνω. Προσέξτε, θέλω λίγο να είναι στεγνό, δεν το κάνουμε αμέσως. Δηλαδή κάνουμε και το άλλο μάτι και μετά το κάνουμε. Αυτές οι σκίες, να ξέρετε, κρατάνε full. Για νυφούλες και τέτοια, δηλαδή τα βάζω full. Και είναι πολύ pigment, πάρα πολύ. Και μπορείτε να πάρετε και έχει και beige φάση για να κάνετε σαν βάση να το χρησιμοποιείτε τελείως. Της Danessa, φανταστική. Λοιπόν, θα πάρω ένα angled brush και με πολύ προσοχή θα πάω να σχηματίσω εδώ μια εσωτερική γωνία. Κοιτάω πάντα ευθεία. Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, το ίδιο θα κάνω και από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, αυτό το μάτι μου πάντα με δυσκολεύει πάρα πολύ, δεν ξέρω γιατί, στην εσωτερική γωνία. Νομίζω πως έχει διαφορετικό σχήμα από το άλλο. Επίσης, πιστεύω πως δεν έχω βρει ακόμη το πιο καλό πινέλο για eyeliner. Να έχει συμπυκνωμένη τρίχα. Δεν ξέρω γιατί. Φυσικά, αν έχετε κάποιον να μου προτείνετε, μου το προτείνετε, γιατί πραγματικά το χρειάζομαι. Ναι. Okay. Προς το παρόν αυτό. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας δείξω αυτό εδώ το θαυματουργό πραγματάκι, που φυσικά είναι η Bright Matte από Beauty Bay. Και θα παίξουμε σήμερα με τέτοιες αποχρεώσεις φανταστικές. Λοιπόν, να μιλήσω λίγο για αυτή την παλέτα, να πω λίγο δύο λογάκια. Λοιπόν, είναι μια πάρα πολύ pigment παλέτα, θα το δείτε και στην πράξη. Παίρνω εγώ ταυτόχρονα. Λοιπόν, θα πάρω αυτήν εδώ την ψιλολιλά απόχρωση με ένα πλάγιο πινελάκι και θα πάω εδώ να πατήσω πάνω σε αυτό που έχουμε κάνει. Εδώ δείτε, μου έκανε κρίστο η βάση, την κάνω λίγο, τη φτιάχνω, δεν πτωούμαστε. Λοιπόν, και πάω να βάλω λίγο, να φτιάξω εδώ μια γωνίτσα. Μια γωνίτσα να κάθω, να ξεποστάσω. Γενικά, αν έχετε ένα πλάγιο πινέλο, να ξέρετε, θα σας βοηθήσει πάρα πολύ στο να μπορείτε να το κάνετε αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή. Γιατί σχηματίζει ακριβώς τη γωνία όπως τη θέλουμε. Δείτε τι ωραίο που βγήκε ήδη. Χωρίς να κάνω τίποτα στην ουσία, απλά πάτησα τη σκιά πάνω. Ταπ, ταπ, ταπ. Και με την ίδια σκιά θα πάμε και μπροστά εδώ, που έχουμε κάνει τη ζούλα μας εδώ, την ωραία. Φανταστικό. Ωραία. Και θα κάνω το ίδιο και από την άλλη πλευρά, εννοείται. Ωραία, και τώρα, επειδή έχετε πάνω λίγο το highlighter σας, πάτε με ένα καθαρό beauty blender και μπλεντάρετε. Πολύ απλά, πολύ ωραία, πολύ απλά. Λίγο στην ουσία να γίνουν ένα αυτά τα δύο. Να δείτε τι εύκολα που γίνεται. Α, εδώ έχω ένα stain κενό, το γέμισα. Λοιπόν. Και λίγο εδώ μπροστά με πολύ προσοχή. Λοιπόν, δεν είναι αυτό το μακιγιάζ μας, δεν έχουμε τελειώσει προφανώς. Με ένα τελείως flat πινελάκι τώρα πάω να βάλω μια πρασινομπλε. Και θα επιλέξω αυτήν εδώ, εννοείται. Πιο πρασινομπλε πεθαίνεις. Λοιπόν, την οποία θα βάλω σε αυτό εδώ το σημείο. Εντάξει, δείτε pigment, εντάξει, δεν υπάρχει πραγματικά. Πάω λίγο να την αναμίξω σιγά σιγά, χωρίς να... μόνο τα αμπονάρω, τίποτα άλλο. Με το μοβ μου. Και το ίδιο εννοείται θα κάνω και μπροστά, αφήνοντας πάντα κενό στη μέση. Θα δείτε, αυτό θα γίνει πολύ μαγικό. Λοιπόν, τώρα που έχει μείνει ελάχιστη στο πινέλο μου, πάω στην ουσία από πίσω κατά μπρος. Και τώρα θα βγει μια καινούρια απόχρωση, η οποία είναι η μοβ μαζί με το αναμειγμένο αυτό μπλε πράσινο. Ουράνιο τόξο εδώ πέρα, κατάλαβες. Γι' αυτό σου λέω δεν ξέρω κατά πόσο εσύ θα το φορούσες, αλλά εντάξει, γιατί όχι. Να το τολμήσεις. Και είμαι σίγουρη ότι θα ακούσεις τα καλύτερα. Λοιπόν, πάω πάλι. Ταμπονάρω. Αφήνω. Ταμπονάρω. Ταμπονάρω και μπροστά. Και τώρα πάμε να βάλουμε κάτι ροζοπό. Αυτό εδώ ας πούμε. Μου αρέσει. Το οποίο είναι το Strawberry Bone Bone. Μοιάζει λίγο με Strawberry Bone Bone. Η αλήθεια είναι. Να δω πώς βγαίνει.
στο κάτω μας βλέφαρο. Δείτε, το φτάνω μέχρι σχετικά μπροστά, έτσι. Ωραία. I like you. Δεν μιλάω για τον εαυτό μου, για το strawberry bonbon. Όχι τίποτα, μην παρεξηγηθώ κιόλα. Βλέπετε τώρα, μου κατέβηκε λίγο πιο κάτω. Οπότε θα πάρω λίγο το beauty blender μου. Πα, με το κονσιλεράκι και πένα. Τώρα, βλέπετε το κουκουλωτό μου βλέφαρο, έτσι που δεν φαίνεται τίποτα ότι έχω κάνει. Προχωράτε λίγο έτσι, άμα έχει το κουκουλωτό τώρα. Λοιπόν, θυμάστε αυτή την παλέτα? Της W7 που την είχα απορρίψει με τα χίλια. Την πήρα γιατί τη χρειάζομαι τώρα όμως. Είχα κρατήσει κάτι πολύ καλό. Αυτό εδώ. Το πρασινό κίτρινο. Ξέρεις που θα το βάλω τώρα αυτό? Εδώ, με το δάχτυλο. Νομίζω του χρειαζόταν. Τι λέτε κι εσείς? Πασαλήφω και λίγο δεξιά και αριστερά γιατί θέλω να... Μαγικό. Magic. Magic. Απλά. Ναι. Όχι, όντως το χρειαζόταν. Μια διαστημοπανδεσία νιώθω. Βάζω λίγο κόμμα γιατί το άλλο μου βγήκε λίγο πιο pigmented. Δεν είναι πολύ ωραίο. Εντάξει, τώρα το βλέπεις και λίγο έτσι. Θέλει δουλίτσα. Θέλει λίγο πρόσωπο, λίγο contouring. Θα γίνει πολύ ωραίο, να ξέρετε. Μου αρέσει εμένα ήδη. Λοιπόν, να ενισχύσω λίγο το concealer μου. Πάω με το 22 νι από Tarte. Για να μην είμαι και τόσο χλωμή. Λοιπόν, το μαγικό είναι να πάρετε και να τραβήξετε από εδώ κάτω προς τα πάνω. Προσοχή, μη σβήσετε το ροζ που έχουμε βάλει, το χρειαζόμαστε. Οπότε πάω προσεκτικά εδώ πέρα, όπως βλέπετε, με πολύ ταμποναριστές κινήσεις. Ξέρετε τι, αυτό έχει βγει λίγο πιο μπροστά και μου αρέσει. Θα το κάνω και αυτό λίγο έτσι, γιατί δεν προχωράει τόσο εδώ. Τώρα θα μου πείτε εσείς τι παρατηρώ εγώ, έτσι. Αλλά αυτό έχει σημασία. Ναι, αίρεση. Ναι, ρε τρέλα. I like it. Λοιπόν, γενικά, αφού βάλετε concealer, καλό είναι να πάρετε ένα beauty blender. Beauty blender πάλι. Blending brush. Τι έχεις πάθει, Καλίνα μου? Και να το κάνετε λίγο πιο αυθαίρετο αυτό. Να μην έχει γραμμή, δηλαδή, από κάτω, αφού σβήσετε το concealer. Πάμε να ξαναξεκινήσουμε με τη βάση μας τώρα. Να συνεχίσουμε, μάλλον. Δεν ξαναξεκινάς, συνεχίζεις. Ναι, σίγουρα. Αυτό είναι το σωστό. Και δεν θα μπορούσα να πάρω άλλη από την Contour Kit Palette και να πάρω όλα τα χρώματα της. Το βλέπεις? Χαμός θα γίνει τώρα. Λοιπόν, το συγκεκριμένο είναι πινέλο από Nancy και είναι από το σετάκι που είχε και το Angled Brush. Θα σας το βάλω από κάτω. Γιατί πολύ συχνά μου ζητάτε πινέλα, απλά επειδή έχω πάρα πολλά. Έχω πάρα πολλά πινέλα και πραγματικά κάποια είναι από το Αλή και τέτοια. Δεν σας τα βάζω γιατί δεν έχει και πολύ νόημα όλο αυτό. Αλλά άμα είναι από κάπου, ας πούμε, που ξέρω και το εμπιστεύομαι και εννοείται μπορείτε να το πάρετε μέχρι και σήμερα, εννοείται θα σας τα βάζω. Λοιπόν, τη μύτη την αφήνω για το τέλος. Κάνω καλά contouring στο μέτωπο, στα ζυγωματικά. Εδώ. Και με ένα άλλο πινέλο, φουντωτό θα προτιμούσα, αρκετά φουντωτό. Παίρνω να κάνω τη μύτη μου. Τώρα, η μύτη είναι μια τεχνική μόνη της. Εγώ θα βάλω στα σημεία που εγώ πιστεύω σε εμένα ότι χρειάζεται λίγο contouring. Π.χ. Τώρα θα σας δείξω. Π.χ. έχω εδώ μπροστά ένα κοκαλάκι, το οποίο δεν μου αρέσει καθόλου. Πολύ σημαντικό είναι να παίρνετε και να το βάζετε και εδώ πέρα, σε αυτό εδώ το κοκαλάκι, έτσι ώστε η σκιά του ματιού να συνεχίζει μέχρι εδώ. Κατανοητό? Τώρα έχω κάνει τη μισή πλευρά για να τη δείτε. Δείτε πώς φαίνεται η μύτη. Έχει διαφορά. Με έχει πιάσει μια φαγούρα. Αρθενιστό. Μου πέσει πολύ. Δεν πειράζει. Διορθώνεται. Λοιπόν, και πάω και εδώ πέρα. Ξανά. Ωραία. Και τώρα, μιας που την έκανα, θα πάω λίγο να την ταμπονάρω με ό,τι έχει απομείνει πάνω στο σφουγγαράκι μου. Για να μην είναι και πολύ ψέμα, εντάξει, είπαμε. Θα ξαναψεκάσω το πρόσωπό μου πριν βάλω μάσκαρα με το Μάριο Μπαντέσκου και πριν βάλω highlighter φυσικά. Καλέ, δεν έφερα ρούζ. Για ρούζ θα χρησιμοποιήσω το Glow... Ποιο? Το Glow Clay Blush στην απόχρωση Grant από MAC. Και θα βάλω σίγουρα εδώ πέρα. Και σιγά σιγά θα ανεβάζω κατά πάνω, γιατί αυτό κάνει ένα lifting effect, να ξέρετε, που είναι μοναδικό. Και λίγο εδώ έτσι. Εντάξει, έχω γίνει πολύ κιουρία σήμερα. Πολύ κιουρία. Για highlighter εννοείται θα χρησιμοποιήσω τις Natasha Denona που χρησιμοποιήσαμε πριν. Όπως σας είπα είναι η απόχρωση 02 light. Highlighter βάζω στα σημεία
που στην ουσία όταν γυρίσω θέλω να γυαλίζουνε, που είναι εδώ ψηλά στα μάγουλα, εδώ κάτω στη μύτη, πάνω εδώ, πάνω από τα χείλη, εντάξει. Και με το highlighter έχει γίνει αλλού, του τρελού. Και αυτό το μαλλί ταιριάζει full με αυτό το crazy μακιγιάζ νομίζω. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε μασκαρίτσα και φυσικά δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από τη μία και μοναδική La Sensational Mascara από Maybelline. Και πάμε να κάνουμε τις βλεφαρίδες Grande. Εδώ ας πούμε, αν μπει ακριανή βλεφαρίδα θα γίνει top το μακιγιάζ. Αλλά ξέρετε, εγώ δεν προτιμώ τις βλεφαρίδες. Το έχω πει άπειρες φορές. Προτιμώ να βάλω ωραία μάσκαρα και να αναδείξω το look μου. Θεωρώ πως με τη βλεφαρίδα συνήθως χάνουμε το μακιγιάζ. Αυτό νιώθω κάθε φορά. Βέβαια η ακριανή δεν το κάνει να χάνεται, αλλά και πάλι. Δείτε δηλαδή, και έτσι μόνο είναι πάρα πολύ ωραίο. Πολύ άνοιξη, πολύ άνοιξη το σημερινό μας μακιγιάζ. Λοιπόν, στις κάτω δεν θέλω να βάλω, επιλέγω να μην βάλω, για να αναδείκνεται πιο πολύ το πάνω μέρος. Και πάμε να σας δείξω και ένα ακόμα κόλπο σε αυτό εδώ το βίντεο. Θα χρησιμοποιήσω το αγαπημένο μου μολύβι από το Tommy G και θα πάρω το συγκεκριμένο είναι το 01 και θα πάρω την ανοιχτόχρωμη απόχρωση. Αυτό το trick το δοκίμασα σήμερα και μπορώ να πω ότι το ερωτεύτηκα. Το μολύβι μου θέλει ξύσιμο. For sure. Λοιπόν, αφού έκανα τον beige περιγραμμά μου, πάω με ένα κόκκινο ink crayon από Maybelline, η απόχρωση 45, το οποίο θα μου δώσει το τέλειο εφέ που θα δείτε τώρα, του juicy. Όχι αυτή, σίγουρα όχι αυτή. Ταιριάζει, μου αρέσει. Τώρα που το ξαναβλέπω. Λοιπόν, δείτε τι ωραία που φαίνεται τα χείλια, πόσο φυσικά λες και δεν τα άβαψα. Και πόσο ωραίο φαίνεται με το... Εντάξει, το μάτι είναι του τρελού. Είχα πολύ καιρό να κάνω έτσι δημιουργικό μάτι και μου άρεσε πάρα πολύ. Και αυτό το κάνω και μια ελιά έτσι να μην φαίνεται το σπυρί. Φαντάζεστε. Εντάξει, είναι ένα τρικάκι αυτό. Πόσο τρίξει αυτό το βίντεο πια. Θα σκάσετε κι εσείς. Λοιπόν, νομίζω πως αυτό το βίντεο έφτασε στο τέλος του. Ελπίζω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε, πατήστε ένα like από κάτω. Εάν σας αρέσει να με παρακολουθείτε, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου. Βρείτε με και στο Instagram να τα λέμε και από εκεί. Να έχετε μια πανέμορφη εβδομάδα, να περνάτε τέλεια. Καλό μήνα, γιατί δεν σας είπα στο προηγούμενο βίντεο τι να κάνω, έτσι όπως έγιναν τα πράγματα. Και άνοιξε, καλώς ήρθες ρε παιδί μου, με κάτι λούξαν αυτά. Φιλάκια.